Έχουμε μαζί μας τον Σπύρο Νάτσο, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Γεια σου Σπύρο, καλησπέρα. Γεια σας, καλώ σας ήρθα. Είσαι καλά? Κάντε. Ναι, μια χαρά όλα. Και εμείς καλά. Καλώς ήρθα στην παρέα σας. Να είσαι καλά, καλώς σε βρήκαμε. Λοιπόν, θέλεις λίγο να μας εξηγήσεις καταρχήν την απόφαση να αφήσεις μια ομάδα στην οποία μεγάλωσες, δεν έχεις παίξει άλλη ομάδα, και να πας σε μια ομάδα που θα είναι στη Super League 2. Τι είδες στον Πανσεραϊκό, τι σε έκανε, γιατί ήταν έκπληξη. Τουλάχιστον σε μένα η μετακίνησή σου προκάλεσε έκπληξη. Ήταν μια δύσκολη απόφαση να αφήσω τον Ατρόμητο. Μετά από 10 χρόνια ήταν μια ολόκληρη ζωή εκεί πέρα, από μικρό παιδί. Από εκεί έμαθα τα πάντα, από εκεί έμαθα για το ελληνικό ποδόσφαιρο καλύτερα και τη Super League και όλα. Πιστεύω ότι ήταν καιρός να προχωρήσω, να δω καινούργιες παραστάσεις και να προχωρήσω. Και ο Πανσεραϊκός με προσέγγισε με πολύ ενδιαφέρον και από τη διοίκηση και από τον προπονητή. Πιστεύω ότι είναι μια ιστορική ομάδα που θα έχει στόχους, θα θέλει να κάνει κάτι καλό με τη νέα σεζόν. Και έτσι πήρα αυτή την απόφαση και ήρθα στο Πανσεραϊκό. Προπονητής... Τι ήταν αυτό που έπαιξε? Έλα Νίκο, έλα Νίκο. Που ήταν το κλειδί, να το πω έτσι, για να αποδεχθείς την πρόταση? Γιατί είσαι και ένας παίκτης Super League που θα είχες την επιλογή να πας κάπου αλλού. Επιλέγεις όμως να πας σε μια ομάδα η οποία είναι στην δεύτερη κατηγορία, αλλά με υψηλές βλέψεις στη φετινή σεζόν. Εγώ θα σε προλάβω και θα μαντέψω ότι ίσως είναι και η προσωπικότητα του Ελευθερόπουλου. Ένα κλειδί ήταν και αυτό, και ήταν και το πώς, την εμπιστοσύνη που μου δείξαν, το πόσο πολύ με θέλανε και πιστεύανε σε μένα σαν ποδοσφαιριστή. Ναι. Σπύρο, έπαιξε ρόλο το ότι εκτός από σένα ο Πανσεραϊκός έχει πάρει τον Σάββατο Μούργο, επίσης μια πολύ καλή πορεία, τον Σταύρο τον Πεταβράκη, τον Άγγελο τον Οικονόμου, τον Παναγιώτη Δελιγιαννίδη, τον Σιόντι, τον Παπάζουγλου, τον Μιστακίδη, δηλαδή παιδιά που έχουν παίξει και σε υψηλό επίπεδο. Δεν είσαι δηλαδή ο μόνος εσύ και άλλοι δύο. Νομίζω ότι γίνεται κάτι καλό. Έτσι το βλέπουμε εμείς. Ακριβώς, έχει ένα πολύ καλό σύνολο παιχτών. Πιστεύω όλοι θα βοηθήσουν ο ένας τον άλλον για να ξανανεύουν όλοι, πιστεύω, σε ένα επόμενο βήμα στην καριέρα των ολονών, γιατί πιστεύω ότι όλοι οι παίχτες που είναι στην ομάδα έχουν στόχους για κάτι ψηλό στη ζωή τους. Πώς είναι οι πρώτες σου μέρες στις Σέρες μετά από μια ζωή στην Αθήνα? Είναι δύσκολο. Μετά μια μεγάλη πόλη που είμαι στην Αθήνα, στις Σέρες είναι κάτι διαφορετικό κλίμα. Σιγά σιγά που σαν Θεσσαλονίκη και δίπλα είναι. Σε κάτι διαφορετικό. Ακριβώς. Ναι, οπότε και στον δεύτερο μπορούμε να κάνουμε μια βόλτα. Εμείς όταν ερχόμαστε στην Αθήνα, και εγώ και ο Νίκος, κοιμόμαστε πολύ καλύτερα, έτσι δεν είναι Νίκο, λόγω του κλίματος? Εσύ κοιμάσαι καλύτερα στις Σέρες ή ακόμα το παλεύεις? Το παλεύω ακόμα, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει πιο πολύ ζέστη εδώ από την Αθήνα. Η υγρασία κάνει τη ζημιά, να ξέρεις. Η ζέστη είναι ζέστη εμείς όλη τη φορά, αλλά η υγρασία δεν. Σπύρο, κάναμε πολλή κουβέντα πέρσι με τον Νίκο και είχαμε πολλούς καλεσμένους από τη Super League 2, και προέδρους και προπονητές και παίκτες. Σε κάθε κουβέντα μας ήταν κοινός παρονομασής ότι είναι ένα πρωτάθλημα, εγώ θα το έλεγα, και αδυσόπιτο. Δηλαδή, 34 ομάδων, να μην ανεβαίνει σίγουρα ούτε μισός. Πώς το βλέπει ένας ποδοσφαιριστής όλο αυτό? Αυτό που βλέπω, δεν δίνουν τόσο μεγάλη έμφαση στη β' εθνική και να βοηθήσουν τις εισαγωγικά πιο μικρές ομάδες να ανεβούν επίπεδο, και πιστεύω ότι θα χρειαζόταν πολύ πιο μεγάλη προσοχή στη β' εθνική, ώστε να πάνε στην Α' και να έχουν ένα πιο μεγάλο πρωτάθλημα. Και μάλλον είναι και πολλές οι ομάδες, Σπύρο. 34 στην Ελλάδα το 2022. Ακριβώς, είναι 2 διαφορετικούς ομίλους. Πιστεύω είναι και καλή πορεία για τον παιχτό να είναι τόσες διαφορετικές ομάδες και διαφορετικά επίπεδα, γιατί κάποιες είναι πιο κατώτερες από κάποιες άλλες σε β' εθνική. Και πολύ απλήρωτοι συμπαίκτες σου, σε β' εθνική. Ακριβώς, και σε τρίτη εθνική. Και προπονητές. Και είναι δύσκολο οικονομικά. Εντάξει, εγώ νομίζω με τους ανθρώπους εκεί στον Πανσεραϊκό που τους ξέρω τους περισσότερους, δεν νομίζω να έχει τέτοιο θέμα, και σίγουρα θα έπαιξε ρόλο στην αποφασή σου. Γιατί εντάξει. Επαγγελματίας είσαι και είναι... ο Ατρόμητος τουλάχιστον δεν έχει απασχολήσει για θέματα μη καταβολή, μισθών ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό ξέρω εγώ. Ακριβώς, ακριβώς. Και πιστεύω ότι ο Πανσεραϊκός είναι μια πολύ καλή και επαγγελματική ομάδα, και στα οικονομικά και στις δουλειές που κάνει. Στον Ατρόμητο δούλεψες. Έλα Νίκο. Μιας που το ανέφερε ο Στέργιος, με πάρα πολλούς πρώην παίκτες και του ΠΑΟΚ
και του Άρη, δηλαδή το Χάρηση, τον Γκουλούρη, τον Νίκο τον Λαζαρίδη φυσικά, τον Ουμπίντες. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Γενικά παιδιά τα οποία νομίζω σε... Ειδικά νομίζω, δεν ξέρω, ο Νίκος ο Λαζαρίδης, όσο τον ξέρουμε εμείς, έχει έτσι και έναν... του αρέσει να βοηθάει και τα νέα παιδιά. Έχει εξελιχθεί και σε μια προσωπικότητα πλέον στις τάξεις του ατρομήτου, και όπως και ο Μπίτης, ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργειακή δράση και συνεχίζει, αν δεν κάνω λάθος. Μόλις φέτος έφυγε το ατρόμητο του Μπίτης, γύρισε στη χώρα του, τελείωσε και από γενικό διευθυντή που ήταν πέρυσι, που είχε ένα ρόλο μέσα στα αποδυτήρια. Ο Νίκος Λαζαρίδης συνεχίζει να είναι στην ομάδα. Σπύρο, πώς το βίωσες εσύ το περσινό πρωτάθλημα? Υπάρχει άποψη, βλέποντας τον Ατρόμητο απ' έξω, ότι μάλλον να δικίζετε τους εαυτούς σας? Ακριβώς, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Εν τέλει, ευτυχώς, στο τέλος καταφέραμε να κρατήσουμε την ομάδα στην Αθηνική, που δεν ήταν ο στόχος αυτός εξ αρχής, να παλεύει για τη σωτηρία. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, αλλά πιστεύω ότι στο δεύτερο, εξάνω στο δεύτερο γύρο, ανέβασε η ομάδα στροφές, βγήκαν τα πατήματά και πολλοί παίχτες, και καταφέραμε να μην έχουμε δυσάρεστες εκκλήσεις στο τέλος της σεζόν. Ήταν ηγέτη το Γκουλούρη. Βρίστε. Με ηγέτη λέω τον Γκουλούρη. Και με τον Ανδρέα. Και με όλους φυσικά. Ακριβώς, και με τον Γκουλούρη και με τον Ανδρέα του Γιάννη στο τέρμα, και με πολλή δουλειά και τον νέο προπονητή που ήρθε στο δεύτερο εξάμεινο, τον κύριο Κρυσκό. Με τον Γκουλούρη είχε γίνει πολλή κουβέντα, γιατί περίπου τώρα τη μεταγραφή στο εξωτερικό, και ρωτούν πολλοί και αναρωτιούνται γιατί αυτό το παιδί δεν θα μπορούσε να σταθεί σε κάποια τις πρώτες πέντε μεγάλες ομάδες βαθμολογίας. Σίγουρα, εγώ πιστεύω εύκολα μπορούμε σε κάποια ομάδα τις πέντε πρώτες. Μάλλον ψάχνουν κάτι άλλο, δεν ξέρω. Θέλουν, αλλά καλύτερα να παίξει στο εξωτερικό, να δει και άλλες κατάστασεις και καλύτερες παραφάσεις, πιστεύω. Εμείς αυτό που ξέρουμε. Και έχει πολύ μέλλον μπροστά. Σπύρο και τον Γκουλούρη, και μπορώ να το επιβεβαιώσω παρακολουθώντας το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τα τελευταία 12-13 χρόνια. Και μπορείς να με το επιβεβαιώσει και εσύ, είναι ότι η σχέση του Γκουλούρη και η αντίληψη που έχει μέσα στη μεγάλη περιοχή είναι κάτι το εξαιρετικό. Το πώς μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και το. Μακάρι αυτή τη φορά η νέα σελίδα να αποδειχθεί καλύτερη για τον Ευθύμη και να έχει την. Μακάρι να έχει πάρει την καλύτερη την πορεία, να έχει υγεία και πάνω απ' όλα και όλα θα τα βρει, πιστεύω, στο τέλος. Το πώς τελείωσε το περσινό πρωτάθλημα. Ο πρωταθλητής, οι ομάδες που βγήκαν στην Ευρώπη, οι ομάδες που υποβιβάστηκαν, θεωρείς ότι είχαμε ένα δίκαιο πρωτάθλημα, Σπύρο, πέρσι? Με τη βαθμολογία και αυτοί που βγήκαν Ευρώπη και όλα αυτά, πιστεύω ήταν πολύ δίκαιη η βαθμολογία. Και πάνω από 20 γίνανε πολύ καλή ομάδα και άρχισε να πάρει ένα εισιτήριο στην Ευρώπη. Mm-hmm. Ήταν πιστεύω δίκαιο, αρκετά δίκαιο το πρωτάθλημα. Το φετινό πώς το βλέπεις με τις μέχρι τώρα κινήσεις, τη μάχη της κορυφής, της Ευρώπης? Ακριβώς, ο Άρης έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Πιστεύω θα μπορεί να διεκδικήσει την πρώτη θέση. Αλλά είναι ακόμα νωρίς για να πούμε το οτιδήποτε για το πρωτάθλημα. Έχει πολύ πολύ δρόμο, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Φιλικά δεν έχουν ξεκινήσει. Έχουμε κάποιους αγώνες στην Ευρώπη. Θα δούμε πώς θα πάμε και εκεί. Αλλά είναι πολύ νωρίς για να πούμε κάτι. Φαβορεί ο Ολυμπιακός, Σπύρο? Όπως κάθε χρόνο και το φαβορεί ο Ολυμπιακός, και όπως άλλες ομάδες, και ο ΠΑΟΚ, και ακολουθεί και ο Παναθηναϊκός και όλοι. Mm-hmm. Νίκο. Από μένα νομίζω εγώ είμαι καλυμμένος. Εγώ χαίρομαι που βλέπω παίχτες επίπεδου Super League να πηγαίνουν στην Super League 2. Γιατί ενισχύεται και το πρωτάθλημα, και ένα πρωτάθλημα με το οποίο δυστυχώς δεν ασχολείται καμία ομάδα την πρώτη κατηγορία. Δεν ασχολείται γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο για να το σοβαρέψει και να το στρώσει λίγο. Μακάρι παιδιά σαν το Σπύρο και άλλοι οι οποίοι που θα πάνε ή έχουν πάει ήδη στην Super League 2 να βοηθήσουν αυτοί τουλάχιστον για να βελτιωθεί το επίπεδο. Εγώ θα πάω την πλευρά μου, Σπύρο, σαν Σεραίος, εύχομαι να είναι πολύ μικρή παρένθεση η παρουσία σου στη Super League 2. Ας το βοηθήσουν άλλοι, το ποδόσφαιρο να είσαι ξανά στη Super League 1 μαζί με τον Πασεραϊκό. Εγώ αυτό θα ευχηθώ. Μακάρι, θα δούμε την πορεία. Ευχαριστούμε πολύ που ήσουν στο Ολύμπερο, Σπύρο. Να είσαι καλά, Σπύρο. Καλή επιτυχία, υγεία. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.